κοιτάξτε, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα σχετικά με την κυριαρχία της χώρας. Πολύ σοβαρό θέμα. Είναι το κορυφαίο, κατά τη γνώμη μου, θέμα, γιατί δεν μπορείς να ρυθμίσεις τίποτα στη χώρα όταν στερείσαι κυριαρχίας. Δηλαδή, όταν δεν μπορεί ο λαός να ασκήσει κυριαρχία, έστω και με τον τρόπο που ασκούσε, δηλαδή με πλασματικό τρόπο, διαμέσου του κοινοβουλευτισμού που γνωρίσαμε της μεταπολίτευσης. Αλλά εδώ έχουμε το εξής επίσημο. Από τις 12 Σεπτεμβρίου 2012, ο κύριος Μπαρόζο ανακοίνωσε το ότι πάμε σε Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, όπου καταλύεται η εθνική κυριαρχία και τυπικά. Και πάμε στη λεγόμενη, όπως την αποκάλεσε ο κ. Μπαρόζο, συλλογική κυριαρχία. Συλλογική κυριαρχία, δηλαδή, της Ευρωζώνης. Της διευρυμένης Ευρωζώνης, γιατί θα μπουν και άλλα κράτη μέσα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο Έλληνας πολίτης δεν έχει δικαίωμα, όχι μόνο στη δική του στη δημόσια περιουσία, σαν συλλογικό υποκείμενο, σαν λαός δηλαδή, αλλά δεν έχει δικαίωμα στη ρύθμιση και της ιδιωτικής περιουσίας. Η ρύθμιση της ιδιωτικής περιουσίας γίνεται διαμέσου εθνικού δικαίου, δηλαδή διαμέσου ενός δικαίου που μιλάει στο όνομα ή δικαιοδοτεί στο όνομα του ελληνικού λαού. Όταν πάμε σε συλλογική κυριαρχία και πάμε σε συλλογική κυριαρχία, δεν υπάρχει ελληνικός λαός. Άρα δεν υπάρχει δικαιακή ρύθμιση αυτού του επίπεδου. Γι' αυτό ο κύριος Σαμαράς μιλάει για ευρωπαϊκά κοιτάσματα και ευρωπαϊκά οικόπεδα, όπως μίλησε και ο προκάτοχός του, ο κύριος Παπανδρέου, αν θυμάστε, ναι, για ευρωπαϊκά νησιά. Όταν του λέγανε για τα νησιά, τα πράσινα άλογα και κόκκινα χορτά, τέλος πάντων, και λέει ευρωπαϊκά νησιά, όπου θα υπάρξει πράσινη ανάπτυξη και όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ υπάρχει ένα τρομακτικό θέμα σε σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Πολύ δε περισσότερο όταν ανακοινώσανε με ρηματική διακοίνωση, τουλάχιστον αναμένεται, η ρηματική διακοίνωση της ΑΟΣ. Όταν δεν έχει κυριαρχία. Εντάξει, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά η ρηματική ανακοίνωση ουσιαστικά τι ήταν? Ένα χαρτάκι χωρίς. Ναι. Δηλαδή να πούμε, γι' αυτό είπα πριν. Όχι, όχι, εγώ δεν διαφωνούμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή βγάζω κι εγώ, ωραία, κι εγώ λέω είμαι ένας αστροναύτης. Δεν διαφωνώ. Για να καλύψω ότι είναι το επικοινωνιακό. Στην ουσία δεν έγινε τίποτα. Δεν διαφωνώ. Απλά εγώ ψάχνω να δω ποιες είναι οι ουρές. Όταν είσαι κράτος χωρίς κυριαρχία, πού πας, αδερφέ, να οριοθετήσεις ΑΟΣ, εάν ήθελες όντως να οριοθετήσεις? Γυμνός. Εγώ πιστεύω ότι δεν πας να οριοθετήσεις ΑΟΣ. Αυτό που πας να κάνεις είναι διαμέσου της ΑΟΣ ή μια εικονική συζήτηση για τις ΑΟΣ να καταργηθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα ή τα υφιστάμενα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο. Και να γίνει αυτό που είπε ο κύριος Μεϊμαράκης, ελεύθερη θάλασσα. Ελεύθερη θάλασσα στη διεθνή διπλωματία λέγεται η θάλασσα που δεν υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό πάνε να περάσουν διαμέσου της φιλολογίας της ΑΟΣ. Γιατί διαφορετικά, αν θέλανε να ενδιαφερόντουσαν για το Αιγαίο, παράδειγμα, και την οριοθέτησή του, θα ξεκινάγανε με την κήρυξη του Αιγαίου σε αρχιπέλαγος, παράδειγμα. Θα ξεκινάγανε με τις οριοθέτησεις των ναυτικών διάβλων. Θα ξεκινάγανε με τα ζητήματα χωρικών υδάτων, με το FIR, τις γκρίζες ζώνες που λέγατε προηγουμένως. Και μιλάμε για 3.200 νησίδες σε γκρίζες ζώνες. Δεν ξεκινάνε από όλα αυτά, πάνε στην ΑΟΣ για να σου πει, εντάξει ρε παιδί μου, διαμέσου διαπραγμάτευση της ΑΟΣ, βάζουμε και τα άλλα πακέτο, τα οποία κατά τα άλλα η Ελλάδα δεν τα διαπραγματευόταν και σωστά. Διότι ήταν απόρρια του διεθνούς δικαίου, δεν μπορεί να διαπραγματευτεί σύνορα, κυριαρχικά δικαιώματα, εγχώρια, χωρικά ύδατα κτλ. Τα βάζουμε όλα πακέτο και τα εκποιούμε όλα μαζί. Στο μίξερ. Λοιπόν, κύριε Καζάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Κύριε Σακελαρίδη, να σας ευχαριστήσω. Χρήστο μου ραντεβού αύριο Παρασκευή. Να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα.